Ύμνου Συφένιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές αγωνάτριες, αγαπητοί αγωνατές, χαίρετε. Η εκπομπή μου Συφένιν, εργόδες εστί, βρίσκεται για μια ακόμη φορά κοντά σας, στους δέκτες σας, για την επόμενη ώρα, να σας κάνουμε παρέα, αλλά και να απολαύσουμε και την επικοινωνία μαζί σας, με ύμνους επίκαιρους, καθώς και με διάφορα πνευματικά σχόλια από τους πατέρες εκκλησίας μας κυρίως. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας το τίτλο της εκπομπής «Ύμνου Συφένη». Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Μπήκαμε για τα καλά στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Η βουλόμενη αθλήσε εισάλθεται. Ακούσαμε την περασμένη Κυριακή, ενώ η Κυριακή που είναι πρώτων θυρών είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η πρώτη Κυριακή των νηστείων. Αρχίσαν οι μεγάλες, μακρόσυρτες και ενδιαφέρουσες ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι προηγιασμένες, το Μέγα Απόδειπνο και φυσικά τις Παρασκευές. Μέσα στην ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου ενσωματώνονται και οι χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ υλικό να χαρούμε όμορφους ύμνους από παραδοσιακές πάντα εκτελέσεις. Θα περάσουμε χωρίς καθυστέρηση να ακούσουμε «Με θυμών ο Θεός» από το Μέγα Απόδειπνο. Ο ήχος είναι Πλάγιος Δευτέρου και από μια παλιά ηχογράφηση του Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, αντιφωνικά με τον Χάρη Νταραμανόγλου. Απολαύστε τους. Thank you.
Με θυμώνω ο Θεός, Χάρης Νταραμανούγλου, Γιώργος Χατζηχρόνογλου. Και πάλι στη σημερινή μας εκπομπή θα μας συντροφεύσει ο Γέροντας Παΐσιος με λόγους περί ταπεινώσεως, τι πιο επίκαιρο άλλωστε, αφού ο σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση και αν δεν γίνει κανείς ταπεινός, θέωση δεν πρόκειται να πετύχει. Γέροντα, αν κανείς ταπεινώνεται μόνος του κατηγορώντας τον εαυτό του «Είμαι λειψός, χαμένος κτλ.», αυτό τον βοηθάει να αποκτήσει ταπείνωση. Μόνος του εύκολα κατηγορεί κανείς τον εαυτό του, αλλά δύσκολα δέχεται την κατηγορία των άλλων. Μόνος του μπορεί να λέει «Είμαι λεϊνός, ο πιο αμαρτωλός, ο χειρότερος από όλους», αλλά ένα λόγο του άλλου να μην το σηκώνει. Βλέπεις όταν κάποιος πέφτει μόνος του και χτυπάει, μπορεί να πονέσει, αλλά δεν δίνει και πολύ σημασία. Ή όταν τον χτυπήσει ένας που τον αγαπάει, λέει δεν πειράζει. Αν όμως λίγο τον γρατζουνίσει ή τον σπρώξει κάποιος που δεν τον συμπαθεί, τότε να δεις. Θα βάλει τις φωνές, θα κάνει πως πονάει και πως δεν μπορεί να περπατήσει. Ένας στην Ήπειρο είχε επιδιορθώσει μια εκκλησία. Μόνος του έλεγε ότι δεν έκανε τίποτα παρά μια ψευτιά. Όταν όμως του είπα, όχι ψευτιά, κάτι έκανες. Όπως θύμωσε. Εσύ θα τη διόρθωνες καλύτερα την εκκλησία, μου είπε. Εγώ ξέρω από οικοδομές. Δεν είμαι μαραγκός σαν και σένα. Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος. Θέλω να πω, μόνος του εύκολα ταπεινώνεται κανείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πραγματική ταπείνωση. Από τον κανόνα του ακαθίστου θα ακούσουμε μερικά τροπάρια από τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Χαρίλαος Ταλιαδόρος και τροπάρια σε ήχο τέταρτο λέγετο από το κανόνα του ακαθίστου. Γέροντα, ποια είναι η γνήσια η πραγματική ταπείνωση? Όταν σε ταπεινώνει ο άλλος και το δέχεσαι, τότε έχεις πραγματική ταπείνωση. Γιατί η πραγματική ταπείνωση είναι η ταπείνωση στην πράξη και όχι στα λόγια. Μια φορά ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, ρώτησε τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί γύρω του: «Ποιος από εσάς δεν έχει περηφάνεια?» «Εγώ», είπε κάποιος. «Έλα εδώ εσύ που δεν έχεις περηφάνεια», του λέει. «Κόψε το μισό μουστάκι και πήγαινε στην πλατεία». «Α, αυτό δεν μπορώ να το κάνω», το απαντά. «Τότε δεν έχεις ταπείνωση», του λέει. Ήθελε να πει ο Άγιος ότι χρειάζεται έμπρακτη ταπείνωση. «Γέροντα, εγώ όταν με πειράζουν αντιδρώ». «Δεν έχεις ταπείνωση, γι' αυτό αντιδράς. Είδες ο Αβάς Μωυσής τι ταπείνωση είχε? Όταν τον έκαναν ιερέα, θέλησε ο αρχιεπίσκοπος να τον δοκιμάσει και είπε στους κληρικούς: «Όταν μπει στο ιερό ο Αβάς Μωυσής, να τον διώξετε. Και μετά να πάτε από πίσω του να ακούσετε τι θα πει». Μόλις λοιπόν μπήκε ο Αβάς Μωυσής στο ιερό, τον έδιωξαν. «Βρε κατάμαυρε», του είπαν, «τι ζητάς εδώ?» «Έχουνε δίκιο», είπε εκείνος. «Τι δουλειά έχω εγώ μέσα, εγώ ο κατάμαυρος? Αυτοί είναι άγγελοι». Δεν πειράχθηκε, δεν θύμωσε. Γέροντα, μπορεί κάποιος να είναι πράος και να μην αντιδρά όταν τον βρίζουν, αλλά να μην έχει ταπείνωση? Ο ταπεινός άνθρωπος είναι και πράος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσοι είναι πράοι είναι και ταπεινοί. Στην πραότητα
πρέπει να υπάρχει και η ταπείνωση. Γιατί αν δεν υπάρχει, μπορεί να φαίνεται κανείς εξωτερικά πράος, αλλά μέσα όταν είναι γεμάτος περηφάνεια και να λέει «αυτή είναι βλαμμένη, άσως να λένε». Σαν εκείνο το μοναχό που τον έβλεπαν οι πατέρες να μην αντιδρά καθόλου όταν το έκαναν παρατηρήσεις ή τον μάλωναν. Αλλά η όλη ζωή του δεν τους πληροφορούσε. Γι' αυτό μια φορά το ρώτησαν «καλά, όταν σε μαλώνουμε, τι λογισμό έχεις και δεν μιλάς?» Και εκείνος τους απάντησε «λέω από μέσα μου, άστους, ξώα να είναι». Τους περιφρονούσε δηλαδή. Καταβασίες αργές, θαλάσσιες στο Ερυθρέον πέλαγος, από το Πατριαρχικό Δίδυμο Αστέρι Χαριατίδη, όπου πρόσφατα ο Λεωνίδας Αστέρης συνταξιοδοτήθηκε.
Ακούσαμε αργές καταβασίες, θαλάσσιες στο Ερυθρέο Πέλαγος από τους πατριαρχικούς Λεωνίδα Στέρη, Ιωάννη Χαριατίδη. Τι θα με βοηθούσε, γέροντα, πρακτικά να αποκτήσω ταπείνωση? Πώς αποκτά ταπείνωση κανείς? Όταν του λένε μια κουβέντα να λέει δύο, να μην σηκώνει μίγος στο σπαθί του. Ευλογημένη όταν σου δίνεται ευκαιρία για ταπείνωση, να δέχεσαι την ταπείνωση. Έτσι αποκτιέται η ταπείνωση. Το φάρμακο το δικό σου είναι να κινείσαι απλά, ταπεινά, να δέχεσαι όπως η γη και τη βροχή και το χαλάζι, και τα σκουπίδια και τα φτισήματα, εάν θέλεις να ελευθερωθείς από τα πάθη σου. Οι εξωτερικές ταπεινώσεις βοηθούν τον άνθρωπο να ελευθερωθεί πολύ γρήγορα από τον παλαιό εαυτό του, όταν τις δέχεται. Εγώ, γέροντα, έχω ανάγκη από πολλή ταπείνωση. Να παναγοράσεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πουλούν την ταπείνωση και μάλιστα δωρεάν. Αρκεί να τη θέλεις. Ποιοι είναι αυτοί, γέροντα? Είναι οι άνθρωποι που όταν δεν έχουν καλή πνευματική κατάσταση φέρονται αδιάκριτα και με τη συμπεριφορά τους μας ταπεινώνουν. Η ταπείνωση δεν αγοράζεται από τον μπακάλι όπως τα ψώνια. Όταν λέμε «Δώσ' μου, Θεέ μου, ταπείνωση», ο Θεός δεν θα πάρει τη σέσουλα και θα αρχίσει «Πάρε ένα κιλό ταπείνωση εσύ, μισό κιλό εσύ», αλλά θα επιτρέψει να έρθει λόγου χάρη κάποιος άνθρωπος, αδιάκριτος, να μας φερθεί σκληρά, ή θα πάρει από τον άλλον τη χάρη του και θα έρθει να μας βρήσει. Έτσι θα δοκιμαστούμε και θα εργαστούμε, εάν θέλουμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση, αλλά εμείς δεν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνει ο αδελφός μας κακός για να βοηθηθούμε εμείς και θυμώνουμε με τον αδελφό. Και ενώ ζητάμε από το Θεό ταπείνωση, δεν δεχόμαστε τις ευκαιρίες που μας στέλνει για να ταπεινωθούμε, αλλά δυσανασχετούμε. Κανονικά θα έπρεπε να χρωστάμε γνωμοσύνη σε αυτό που μας ταπεινώνει, γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μας. Όποιος ζητάει στην προσευχή του ταπείνωση από το Θεό, αλλά δεν δέχεται τον άνθρωπο που τον στέλνει ο Θεός για να τον ταπεινώσει, δεν ξέρει τι ζητάει. Φίλες και φίλοι, στη μουσική μας συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε Πασαπνοάρια Αναστάσιμα του Πλαγίου του Πρώτου από τον Λυκούργο Πετρίδη, και εν συνεχεία Δύο Προσώμια των Ένων από την Κυριακή της Ορθοδοξίας ήχο τέταρτο από τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Απολαύστε τους. Oh,
Ακούσαμε ένους αναστάσιμους του πλαγίου του πρώτου από τον Λιγούργο Πετρίδη και προσώμια των ένων από την Κυριακή της Ορθοδοξίας σε ήχο τέταρτο από τον Κυρδημοσθένη Παϊκόπουλο. Όταν γέροντα κάνω ένα σφάλμα και βλέπω ότι οι άλλοι θα μπορούσαν να με προλάβουν να μην το κάνω, του ζητώ το λόγο. Ακόμη και στο να διορθωθούμε μόνο από τον εαυτό μας
πρέπει να έχουμε απέτηση. Αλλά εσύ κάνεις σαν τα μικρά παιδιά που έχουν μόνο απαιτήσεις. Όμως γέροντα, πότε θα μεγαλώσω, πότε θα καταλάβω ότι έχω και υποχρεώσεις? Όταν μικρύνεις. Όταν δηλαδή καλλιεργήσεις την ταπείνωση και την αγάπη. Γέροντα, ο Αβάσισσα γράφει: «Σμίκρενον σε αυτό εν πάση προς πάντας ανθρώπους». Πώς γίνεται αυτό? Με την ταπεινή συμπεριφορά. Σε μια οικογένεια, σε ένα μοναστήρι, όταν υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα για την πνευματική καλλιέργεια και ταπεινώνεται ο ένας τον άλλον, αυτό βοηθάει όλους, όπως στην πρώτη εκκλησία που γίνονταν δημόσια εξομολόγηση και όλοι βοηθούνται. Όποιος ταπεινώνεται χαριτώνεται από το Θεό και μετά βοηθάει και τους άλλους. Η ταπεινή συμπεριφορά ποτέ δεν πληγώνει τον άλλον, γιατί ο ταπεινός πάντα έχει και αγάπη. Δοξαστικό από τον μέγιστο Αθανάσιο Παναγιωτίδη, Μωσής, τον καιρό της Εγκρατείας. Ήχος Πλάγιου Δευτέρου. Μωσής τον καιρό της Ακούσαμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής Ορθοδοξίας, Μωσής τον καιρό της Εγκρατείας. Ο ήχος ήταν Πλάγιος Δευτέρου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Μουσιφένη Ενεργώδες Εστί», μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με τη μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Μουσιφένη». Στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Γέροντα, τι θα με βοηθήσει να νιώθω ότι είμαι κάτω από όλες τις αδελφές? Για να νιώθεις κατώτερη από όλες τις αδελφές, να σκέφτεσαι τις πολλές δωρεές που σου έδωσε ο Θεός και δεν τις έχεις διπλασιάσει. Να λες τον εαυτό σου: «Το τάλαντο έμαθα μόνο να χτυπώ. Τα ταλαντά μου δεν μπόρεσα να τα διπλασιάσω».
Όταν ο άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του κάτω από όλους, κάτω-κάτω, από εκεί βγαίνει επάνω, στον ουρανό. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και βγάζουμε συμπεράσματα. Ότι είμαστε ανώτεροι από εκείνους. Και από εκείνον είμαι καλύτερος, λέμε, και από τον άλλον δεν είμαι. Σαν κι αυτόν δεν είμαι ή σαν κι αυτόν είμαι. Και από τη στιγμή όμως που έχουμε το λογισμό ότι ο άλλος είναι κατώτερος από εμάς, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε. Θα περάσουμε να ακούσουμε χειρουργικό σε ηχοπλάγιο του πρώτου από τον Σάβα Αβραμίδη, άλλον έναν Κωνσταντινοπολίτη. No!
Σάββας Αβραμίδης μας απέδωσε το χειρουργικό του πλαγίου του πρώτου. Γέροντα, όταν αναγνωρίζω την αρετή του άλλου, αυτό έχει ταπεινώσει. Φυσικά, όταν ευλαβείσαι και αγαπάς τον άλλον που έχει αρετή, αυτό δείχνει ότι έχεις ταπείνωση και αγαπάς πραγματικά την αρετή. Σημάδι πνευματικής προόδου είναι αυτό. Ένα καλό που έχεις δεν το θεωρείς σπουδαίο και το παραμικρό καλό του άλλου το βλέπεις πολύ ανώτερο από το δικό σου. Πάντα δηλαδή εκτιμάς το καλό των άλλων. Τότε έρχεται άφθονη η Θεία Χάρις, γι' αυτό όποιος πιστεύει ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι του, αυτός είναι ανώτερος, γιατί έχει τη χάρη του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και τις αδυναμίες τους, έχουν και τα καλά τους, τα οποία ή κληρονόμησαν από τους γονείς τους ή τα απέκτησαν με αγώνα. Άλλος 10%, άλλος 30%, άλλος 60%, άλλος 90%. Επομένως, όλοι μπορούμε να πάρουμε κάτι καλό από τους άλλους για να ωφεληθούμε και να ωφελήσουμε. Αυτό άλλωστε είναι το ορθόδοξο πνεύμα. Εγώ και από τα μικρά παιδιά βοηθιέμαι, άσχετα αν δεν το φανερώνω, για να μην υπερφανευθούν και βλαφθούν. Θα περάσουμε να ακούσουμε στη συνέχεια το Άγιος Άγιος, Κύριος Σαββαώθ του Μεγάλου Βασιλείου, μιας και ως γνωστόν σε όλες τις Κυριακές των νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ψάλλεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου με το Άγιος Άγιος και το Επισυχαίρι, την Γάτσιν Μήτρα δηλαδή. Εμείς θα ακούσουμε το συγκεκριμένο από χοροδιακή εκτέλεση και από την χοροδία Ύμνος και από μια ηχογράφηση του 2014 στα πλαίσια της εκδήλωσης με γενικό τίτλο «Αγκαλιάζοντας το Τριώδιο». Και εν συνεχεία θα ακούσουμε την Γάτσιν Μήτρα σε ήχο πρώτο τετράφωνο από τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη.
So
Με αυτά τα δύο μέλη από την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, το Άγιος Άγιος από την Χοροδία Ύμνος όπως είχαμε πει, και το Την Γάρση Μήτραν σε ήχο πρώτο τετράφωνο από τον Αθανάσιο Παναγιωτίδη. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα ιδιόμελο των Κατανυχτικών Εσπερινών και συγκεκριμένα το Δεύτερο Καθάρομεν, αργό του Ιακώβου, από τον Γεώργιο Τσατσαρόνι. Η πρώτη Κυριακή των Νυχτιών, Ιακώβου Πρωτοψάφου, ήχος Πλάγιος του Τετάρτου. Oh.
Γιώργιος Τσατσαρώνης μας απέδωσε ένα αργό ιδιόμελο του Ιακώβου, το Δεύτε Καθάρωμεν, και κάπου εδώ έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε για μια ακόμη φορά κοντά στους δέκτες σας και μας υπομείνατε αυτή την ώρα, και θα ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας επικοινωνία για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, Θεού θέλοντος. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Ιφαίνιν, εργό δεσεστή». «Ύμνους Ιφαίνιν, εργό δεσεστή». Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης.